γενικότερα στην κοινωνία της Χίου. Δόξα τω Θεώ, τώρα που έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, σας παραδίδουμε πίσω στους γονείς σας, υγιείς, καλύτερους νέους και Έλληνες πατριώτες, με εφόδια πνευματικά που θα σας επιτρέψουν να βγείτε και να παλέψετε και να κερδίσετε τον αγώνα της ζωής. Σας συγχαίρουμε για τις επιτυχίες σας και σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ακολουθήσετε το ναυτικό επάγγελμα. Σας συγχαίρουμε που αποφασίσατε να ενταχθείτε στις τάξεις της ναυτιλίας. Ούτε μία ελληνική δραστηριότης κάλλιον της ναυτιλίας. Και το μέλημά μας, η επιθυμία μας, το όραμά μας, το όνειρό μας είναι όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο να μάθουν τι σημαίνει ναυτιλία για την Ελλάδα, αλλά να νιώσουν περήφανοι για αυτό που μου αρέσει και δεν θα κουραστώ να το ονομάζω τη μοναδική παγκόσμια πρωτιά διαρκείας που έχει κατακτήσει η πατρίδα μας σε ένα στίβο ο οποίος είναι αντισόβητος, είναι φοβερά ανταγωνιστικός και στον οποίο η γενικότερη δομή της πατρίδας μας είναι δύσκολο να κατανοήσει κανένας πώς είναι δυνατόν στο χώρο αυτό η Ελλάς να μεγαλουργεί. Και όχι σήμερα και χθες, αλλά δεκαετίες ολόκληρες. Φεύγοντας, σας δίνουμε τις ευχές μας για μια καλή σταδιοδρομία, για ούριους ανέμους στα καράβια σας, γαλήνιες θάλασσες, με την ευχή να περιάγεται το ελληνικό όνομα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, με περηφάνεια και τιμή. Ο Θεός, η Παναγία και ο Άγιος Νικόλαος να είναι δίπλα σας. Η πατρίδα μας να καταντήσει εδώ που καταντήσει. Οι πατεράδες μας μας άφησαν μια Ελλάδα τιμημένη. Παρά τις κακουχίες και τις συμφορές. Εμείς τις σερνόμαστε. Η ευχή μου είναι εσείς να σηκωθείτε, να ξώσετε το ανάστημά σας και να μας, όπως έχω ξαναπεί, όπως μας μάθαιναν οι παλιοί μας, οι προγονείς μας και μας έλεγαν αυτό που είπαν, έλεγαν και οι Σπαρτιάτες, γιατί εμείς οι βόρειοι είμαστε δωρείς. Και έτσι μας έλεγα να μας φτάσετε και να μας ξεπεράσετε. Εμάς τουλάχιστον είναι εύκολο να μας ξεπεράσετε. Σας το εύχομαι και περιμένω. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ώστε να γίνουν χρήσιμοι και υπεύθυνοι πολίτες στην κοινωνία. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τους κατάλληλους ανθρώπους που είναι αντάξιοι στο όνομα του καπετάνιου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διευθυντή του Ιδρύματος, κύριο Καλογεράκη, τον κύριο και την κυρία Καραμανή που μας αγκάλιασαν όταν πρωτοήρθαμε, τους διευθυντές της μαθητικής στέγης, κύριο Κουκούλη, κύριο Πετρεδάκη, το προσωπικό, τους καθηγητές που στήριξαν την προσπάθεια των παιδιών. Έζησαν στο σπίτι της Μαρίας έναν επίγειο παράδεισο, όπου σας τα παραδώσαν παιδιά και, τα παραλαμβάνουμε άντρες. Εξάλλου, η σχέση μας δεν τελειώνει εδώ. Οι δρόμοι σας ίσως γίνουν διαφορετικοί, αλλά όχι παράλληλοι. Πάντα η ιστορική αγάπη, το ενδιαφέρον που νιώσατε και νιώθουμε σαν γονείς θα μας συνδέει με μια κοινή πηξίδα, ένα κοινό στόχο. Άλλωστε και το ασίγαστο ενδιαφέρον του καπετάνιου θα είναι πάντα κοντά σας. Καλή σταδιοδρομία σε όλους και το χαμόγελο της Μαρίας να βλέπει από ψηλά την πορεία σας. Θα και βρω το χέρι στο δάσκαλο. Λοιπόν, δάσκαλε, το κρέα δικό σου. Να κόκα τα δικά μου, μην το λυπάσαι. Κάνε το, κάνε τον άνθρωπο. Έγινε σου, καπετάν Μιχάλη. Εδώ έχω το εργαλείο που κάνει τους ανθρώπους. Το ξύλο. Ήταν κάτι συνηθισμένο στα σχολεία εκείνης της εποχής. Ας δούμε πώς περιγράφει τα μαθητικά του χρόνια ο Χρήστος Χριστοβασίλης το βιβλίο «Διηγήματα του μικρού σχολείου». Δυνατά, παιδιά. Δυνατά.
Ήρθε ο Ιούνιος και τα σχολεία μας είναι κάτω από τα δέντρα. Βαρέθηκα που κάναμε μάθημα μέσα στην αρχή της εκκλησίας. Τι έγινε με την αδελφή σου, Χρήστο? Τη σταμάτησε η μάνα μου, μη βασκαθεί και αρρωστήσει. Λέγε, Χρήστο, έμαθες το μάθημά σου? Μάλιστα, δάσκαλε. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, φίτα, γιώτα, κάπα. Καλά, καλά. Για πες και εσένα, Στάση. Μάλιστα και δάσκαλε. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, φίτα, γιώτα, κάπα, λάμδα. Συνέχισε, Γιάννη. Μη, νη, ξι, όμκρον, φι, ρο, σίγμα, τάφ, ύψιλον, φι, χι, ψι, ωμέγα. Μα τι πάρα το όλοι και είστε τόσο καλά διαβασμένοι. Σήκω πάνω. Για να δω τα χέρια σου. Γιατί είναι κόκκινα? Και είναι ακόμα κόκκινα τέτοια εποχή? Για πες και εσύ, Γιώργο. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, κάπα. Μετά το ζήτα ποιο είναι? Δέλτα. Μετά το ζήτα ποιο είναι? Ρο. Τι ωρο. Άμπρε δάσκαλος. Αυτός είναι δάσκαλος. Όχι σαν κάτι άλλο που παίζουν κουτσό με τα παιδιά. Δώσ' του ρε. Δώσ' του να βάλει μια. Δώσ' Πολλά βάσανα πέρασε στο σχολείο του χωριού του ο Γεώργιος Βυζιεινός, γιατί είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τη στριχνή καθαρέβουσα, μα και τη στενοκεφαλιά του δασκάλου του. Αυτά τα βάσανα διηγείται στο διήγημά του, γιατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα. Μα ποιος έγραψε αυτόν τον κατάλογο? Ο παλιός δάσκαλος, κύριε. Μα τι είχε ο κατάλογος? Όλα τα ονόματά σας είναι γραμμένα λάθος. Εσένα πώς σε λένε? Παπαδόλου Περάτογλου. Όχι, βρε χαϊβάνι. Θουκυδίδη Περάτογλου. Θουκυδίδη σε λέγουν. Κάτσε κάτω. Εσένα πώς σε λένε? Δημήτρη Τερμιτζόγλου. Όχι, βρε χαϊβάνι. Δημοσθένη Τερμιτζόγλου. Δημοσθένη σε λέγω. Εσένα εκεί πίσω, πώς σε λένε? Εγώ είμαι ο Γιώργης. Ποιος Γιώργης, βρε? Κάτσε κάτω. Γοργία σε λένε από εδώ και πέρα. Γοργία, μα Γιώργη με λένε. Το Γιώργη του χωριού. Γοργία σε λένε, σκάσε. Ακούστε με προσεκτικά. Είμαι ο καινούριος σας διδάσκαλος και θέλω να μιλείτε σωστά. Επίσης, θέλω να προσέχετε στο μάθημα. Και μην αντιληφθώ ότι κοιτάζετε έξω, προς τη μιλέα του σχολείου. Για πες, Γοργία. Ποια είναι η μιλέα, κύριε? Αυτό το δέντρο, Γοργία, είναι η μιλέα, δεν το γνωρίζεις? Όχι, κύριε, λάθος κάνετε. Δεν είναι μιλέα, αλλά μιλιά. Αυτό το δέντρο, Γοργία, είναι η μιλέα. Εσύ θα μου πεις ποια δέντρα φύονται στην ελληνική ύπαιθρο. Το λέγει όλος ο κόσμος. Αυτό το δέντρο δεν είναι μιλέα, αλλά είναι μιλιά. Θα σταματήσεις, θα σε ραπίσω. Μα, κύριε, αυτό το δέντρο το έχουμε στην αυλή μας. Κάνει τους ίδιους σπόρους και τα ίδια άνθη. Σήκω επάνω. Και πλησίασε αμέσως. Γρήγορα! Το χέρι σου. Άνοιξε το. Πες πως αυτό το δέντρο το λένε μιλέα. Μα κύριε, μιλιά είναι. Επιμένεις. Αυτό το δέντρο είναι μιλέα. Πες το. Μα μιλιά. Ώστε έτσι, ε. Ορίστε. Πάρε και εκείνη, πάρε και τούτη. Τεσσαράκοντα παραμία θα φας μέχρι να πεις πως αυτό το δέντρο είναι μιλέα. Και εκεί μιλιά. Λέτε, παιδιά, στη τετάρτη τάξη βασίλευε και κυβερνούσε ο διευθυντής του σχολείου. Μας είχε έρθει σπουδασμένος από την Αθήνα και είχε φέρει, λέει, μαζί του τη νέα παιδαγωγική. Θαρούσαμε πως ήταν καμία νέα γυναίκα και τη λέγανε παιδαγωγική. Κανένα μου είδε ότι τη νέα παιδαγωγική είναι γυναίκα. Ναι, μα όταν τον αντικρίσαμε για πρώτη φορά, ο δάσκαλος ήταν ολομόναχος, η παιδαγωγική έλειπε. Νομίζαμε ότι ήταν σπίτι. Κρατούσε ένα μικρό στριφτό βούρδουλα και μας έβαλε όλους σε μια γραμμή. Φαντάζομαι πόσο αυστηρό θα ήταν. Λοιπόν, ακούστε. Αταξίες δεν θέλω. Μήτε γέλια, μήτε φωνές στο διάλειμμα. Τα μάτια σας τέσσερα κακομύριδες, γιατί αλλιώς κοιτάξτε εδώ.
Μια μέρα έδεσα κόπο την καρδιά μου και ρώτησα το δάσκαλο. Κύριε δάσκαλε, λέγε, πού είναι η νέα παιδαγωγική? Έλα εδώ, Αφθάδη. Να είναι η νέα παιδαγωγική. Κι άλλη φορά σκασμός. Μετά θα έλεγε στην πλάτη σου. Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Και αν είναι κάτι που πρέπει να πω μετά, το ευχαριστώ με όλους τους συνεργάτες του Ιδρύματος για τις υποστηρικτικές εργασίες, δράσεις, και το ευχαριστώ των παιδιών που βοήθησαν για το καλό τους, αλλά να πραγματώσω και εγώ το μικρό μου όνειρο μέσα στην αγκάλι αγάπης του καπετάνιου. Να πω καλή πορεία και καλά ταξίδια στη ζωή σας. Στον καπετάνιο και στην οικογένειά του υγεία, πάντα επιτυχίες, κουράγιο και το όραμα συνεχίζεται. Στον κύριο Πρόεδρο και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, μιας και έτσι το έφερε η περίπτωση, τις ευχαριστίες μου, τις ευχές για υγεία και πάντα τα καλύτερα για το καλό του Ιδρύματος. Να είστε καλά. Fire!